Το φθινοδρόμιο των Σερών και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας, το λέω έτσι γιατί είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια που πληρεί απόλυτα τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας για να γίνονται πρωταθλήματα και αγώνες. Γενικά, είναι μια ανώνυμος εταιρεία, η Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕΟΝΑΤΑ, η οποία διαχειρίζεται την πίστα. Το έργο αυτό το έκανε ο Δήμος Σερών. Οι μέτοχοι είναι Δήμος Σερών, όπως βλέπετε, η Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτα Σερών, ΛΑΜΣ, το Πλητήριο Σερών, η ΜΟΣ, Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Σερών και η ΕΡΠΑ. Τα είπα αυτά ήδη, βρίσκεται εδώ ιδιωτικά. Μέσα στον χώρο υπάρχει η πίστα Motocross, όπως βλέπετε, η οποία και αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες και πρωταθλήματα. Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 3 χιλιόμετρα 187 μέτρα. Το πλάτος είναι από 12 μέτρα έως 15 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η γραμμή της εκκίνησης. Επίσης υπάρχουν πάρκινγκ, χώροι στάθμευσης, υπάρχουν κερκίδες, όπως υπάρχει ένας χώρος κατασκήνωσης 64 θέσεων, ο οποίος είναι πλήρως οργανωμένος, έχει φως, τηλέφωνο και όλα τα σχετικά. Αυτό το είπα ήδη, η πίστα Motocross τη βλέπετε. Και πάμε στις εταιρικές εγκαταστάσεις. Εντάχει κύριε Αρπάκη, θα καταχρηστώ τον χρόνο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις που βλέπετε για τους αγωνιζόμενους, για τους οργανωτές, για τους θεατές, για όλα. Είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο, τριόροφο, που έχει τα πάντα και πληρεί, όπως είπα, τις προϋποθέσεις. Το αυτοκινητόδρομιο Σερών στα 18 αυτά χρόνια έχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων. Εκτός από το να τρέχουν μηχανές και μοτοσυκλέτες, όπως θα δείτε, γίνονται εκθέσεις αυτοκινήτων, υπάρχουν σχολές γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης, παρουσιάζονται μοντέλα διαφόρων αυτοκινητιστικών βιομηχανιών, γίνονται δοκιμές στα ελαστικά, γίνονται παλαιλία πρωταθλήματα, γίνεται πρωτάθλημα dragster. Το Ισραηλινό κύπελο γίνεται σε εμάς, το Τούρκο κύπελο, Ρουμανικό κύπελο, οργανικά πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά κτλ. Άρα γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως μπορούν να γίνουν περισσότερα. Χαρακτηρίζεται τώρα ποια είναι η συνεισφορά του αυτοκινητοδρομίου στην τοπική κοινωνία, να φτάσουμε στο διατάφτα. Χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο αναπτυξιακό έργο, καθώς είναι πάρα πολλά τα ωφέλη, τόσο για την πόλη των Σερών, όσο και για την περιφέρεια της στο νομό και όχι μόνο. Τα οικονομικά μεγέθη για το νομό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για όσους δεν έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο, θα πω έτσι, θα δώσω το στίγμα. Είχα κάνει μια μελέτη, μια έρευνα το 2011, άρα μέχρι το 2010, δηλαδή 12 χρόνια λειτουργίας, σχεδόν με ακρίβεια υπολογιζόταν ότι έπεσαν στην περιοχή μας πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό φυσικά διαχέεται τόσο στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα ελαστικά, στα καύσιμα, στα περίπτερα, στην ένδυση, στην υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα διαχέονται σε όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι καλό. Όπως επίσης τα ξενοδοχεία που προανέφερα, όταν γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις, κυρίως τα ξενοδοχεία των Σερών δεν επαρκούν και έτσι καλύπτονται όλα τα δωμάτια όλου του νομού. Μετά θα πάμε στις προτάσεις. Θέλω λίγο το γύρνα πίσω, λίγο να πάμε στο βιντεάκι που είναι ολιγόλεπτο. Αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Και θα κλείσουμε τις προτάσεις. Είναι έτοιμο αυτό το 2.05. Από το 2.05 παραδείγμα. Για να μην καταχρηστούμε τον χρόνο. Το πρώτο κομμάτι δείχνει από κάτι από όλο τον νομό. Και από τη συνδική φυσικά, αλλά καλύτερα να πάμε ακριβώς στο αυτοκινητοδρόμιο για να δείτε αυτά τα πράγματα που πραγματικά πιστέψετε να αξίζει.
Αυτές είναι οι εγκαταστάσεις όπως λέμε. Αυτός είναι ένας προσωπιωτής, ο οποίος αποκτήθηκε και είναι μοναδικός στην Ελλάδα, αποκτήθηκε μέσω ενός προγράμματος που είχαμε διασυνοριακό. Να πω ότι θα βλέπετε ότι το αυτοκεντρώμιο συμμετείχε σε διασυνοριακά προγράμματα τόσο με την Βουλγαρία όσο και με τα Σκόπια. Επίσης, ψάχνουμε συνεχώς προγράμματα για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε χρήματα για να κάνουμε και άλλες επενδύσεις, γιατί όπως ξέρετε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στις μέρες μας. Μόνο με ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν οι Δήμοι πλέον να λειτουργήσουν. Γι' αυτό χρειάζεται και η κατανόηση των κατοίκων, χρειάζεται και η κατανόηση όλων μας. Μόνο με ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν είναι στοχευμένα και έχουμε καλό φάκελο, μπορούμε και διεκδικούμε και παίρνουμε χρήματα όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Από το πρόγραμμα που είχαμε με την Βουλγαρία, συγκεκριμένα με το Πέτριτς, είχαμε ξαναστρώσει την πίστα στο αυτοκινητοδρόμιο και έτσι αυτή τη στιγμή είναι ολοκένουργια. Και τα τελευταία δύο χρόνια έχει απανακάμψει το αυτοκινητοδρόμιο. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο, κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες και τις καθημερινές έχει προπονήσεις. Έρχεται όποιος ενδιαφέρεται με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή του, βεβαίως με την ασφάλεια που απαιτείται, έτσι, με το κράνος και όλα τα σχετικά. Υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση, πληρώνει το αντίτιμο και μπαίνει στην πίστα και μπορεί να κάνει κρίση. Προτιμότερο είναι εκεί να δίνει τα γκάζια του παρά στον δρόμο για να μην έχουμε και ατυχήματα και σκοτωμούς. Θα δούμε λίγη δράση εδώ στο βίντεο. Αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα οι οποίοι ασχολούνται και σε αυτούς προσβλέπουμε, σε αυτές τις ομάδες των γειτονικών μας χωρών και όχι μόνο. Οι κυρίως οι πελάτες του αυτοκινητοδρομίου είναι από τα Βαλκάνια, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και από χώρες της κεντρικής Ευρώπης για προπόνηση λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι συνεργάτες μας, οι πελάτες μας και τώρα τελευταία διοίκηση, όπως και κάθε διοίκηση φυσικά, αλλά τώρα επειδή συμμετέχω και στην τελευταία ως αντιπρόεδρος, σας λέω ότι πηγαίνουμε εμείς και στους οργανωτές και στους πρόεδρους της Ομοσπονδίας των Βαλκανικών χωρών και τους προσκαλούμε για να τους πείσουμε να κάνουν περισσότερους αγώνες και όταν γίνονται περισσότεροι αγώνες και μεγαλύτεροι αγώνες, το όφελος για όλους στην τοπική κοινωνία είναι μεγαλύτερο. Είμαστε πραγματικά η περίπτωση που βρίσκεται στον τόπο μας, στην πόλη μας, στον νομό μας, γιατί είναι πραγματικά στο ίδιο. Πρώτα να σταματήσουμε, να πάμε στις προτάσεις, να μην κάνουμε τον χρόνο για να μιλήσω για άλλοι μήνες. Φυσικά από το καλό υπάρχει και το καλύτερο, γι' αυτό γίνονται πάντα οι προτάσεις οι οποίες προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε προς το τέλος του. Επόμενη διαφάνεια. Οι προτάσεις που κάνω είναι ανάληψη και οργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Αυτό που είπαμε. Όσο πιο μεγάλες και πιο πυκνές, τόσο καλύτερα για όλη την τοπική κοινωνία. Βελτίωση των έργων υποδομήσεως στο αυτοκινητοδρόμιο. Όπως είναι κερκίδες, χρειαζόμαστε και άλλες κερκίδες. Ο χώρος είναι πολύ μικρός για τον κόσμο που έρχεται. Αποθηκευτικοί χώροι. Οι χώροι δεν επαρκούν γιατί αυτούς που έχουμε τους έχουμε ενοικιάσει όλους. Και θα θέλαμε κι άλλους για να μπορούμε να ενοικιάσουμε. Και τι εννοούμε ενοικιάσουμε,
κάποιοι που έχουν ακριβά αυτοκίνητα και ζουν μακριά, είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό, διατηρούν έναν χώρο όλο τον χρόνο με το αντίτιμο, έρχονται, κάνουν την προπόνησή τους ή τους αγώνες τους, παραμένει το αυτοκίνητο εκεί ή διάφορα άλλα υλικά και στη συνέχεια φεύγουν και έρχονται να βρουν πάλι το αυτοκίνητο και τη μηχανή τους. Διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων στο αυτοκινητοδρόμιο στόχο την εκμετάλλευση και την προβολή του, δηλαδή καλό θα ήταν να γίνονται εκθέσεις, συναυλίες, οτιδήποτε άλλο, με αντίτιμο πάντα, αλλά και αυτό είναι μια προβολή γιατί θα έρθει κόσμος ο οποίος δεν ασχολείται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά θα δει τον χώρο και ενδεχομένως ή να πει σε κάποιους άλλους που θα έρθουν οι άλλοι, ή να έρθει και αυτός ο ίδιος να επισκεφτεί αφού μάθει ποιες είναι οι εγκαταστάσεις. Δημιουργία τουριστικών πακέτων για τους επισκέπτες, αυτό αφορά και την περιοχή σας. Αυτός είναι και ένας δικός μου στόχος, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται να φέρουν και την παρέα τους ή την οικογένειά τους, Δήμαρχε, και ενώ αυτοί βρίσκονται στον χώρο και αγωνίζονται, οι λοιποί να μπορούν, η πεθερά, η μάνα, η αδελφή, η γυναίκα, να πάνε στο μοναστήρι εδώ καλή ώρα, να πάνε σε άλλο μοναστήρι, να πάνε στη Λίμνη, να πάνε στην άλλη πλευρά του νομού και να κάνουν τις εξορμήσεις. Και το βράδυ όλοι μαζί τρώνε και περνάνε καλά. Αυτό βέβαια σε συνεργασία με τα τουριστικά πρακτορία πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Ενδεχομένως το προσπάθησαν κάτι και δεν προχώρησε. Είναι μια από τις προτάσεις πραγματικά. Μεγαλύτερη προβολή του αυτοκινητοδρομίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βεβαίως χρειάζεται, πάντα χρειάζεται η προβολή. Όπως και ο τουρισμός χρειάζεται επιμονή και υπομονή, έτσι και το αυτοκινητοδρόμιο πρέπει να προβάλλεται συνεχώς για να διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δημιουργία μουσείου αυτοκινήτου. Και έτσι θα προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες. Αυτό μέσω προγράμματος μόνο μπορεί να γίνει, το ψάχνουμε εδώ και χρόνια. Αν γίνει και ένα μουσείο και μπορέσουμε να έχουμε σοβαρά και καλά εκθέματα για τους επισκέπτες, θα είναι ό,τι καλύτερο. Και τέλος, κλείνοντας, τη διατήρηση σε υψηλό βαθμό την παροχή υπηρεσιών. Πιστεύω ότι οι υπηρεσίες μας είναι πολύ υψηλό βαθμό, αλλά να τις διατηρήσουμε ή να τις κάνουμε ακόμη καλύτερες. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και την πελατεία σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά. Κλείνοντας, κύριε Αρπάκη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Σπυρόπουλε, ο τουρισμός στο νομό μας έχει πολλά να δείξει. Υπάρχουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού που πρέπει να αναδειχθούν περισσότερο. Η έκκλησή μου είναι όσοι περισσότεροι μαζί ενωνόμαστε, τόσα περισσότερα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Με πολλούς από την περιοχή, από το Άγκιστο και από το Σιδηρόκαστο, έχουμε συνυπάρξει. Έχουμε κοινούς και σκοπούς και αγωνίες για να φέρουμε κόσμο στο νομό, σε διάφορες εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη τον Γρηγοριάδη. Νομίζω το παράδειγμα του αυτοκινητοδρομίου είναι πολύ σημαντικό για όλη την περιοχή. Είναι μια εξειδίκευση στο τουριστικό κομμάτι, όπως και ο προσκυνηματικός τουρισμός, ο οποίος βρισκόμαστε εδώ. Άρα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να δείξουμε ως περιοχή και ελπίζουμε σιγά σιγά να τα αναπτύξουμε. Στην εκδήλωση δεν ξεχνάμε ότι την ενισχύει και η πολυτιμή, όπως ο Δήμος Νέας Δήμος, ο κ. Δαϊρετζής, μας είπε και μας έστειλε προσώπους από το Δήμο, ο οποίος στηρίζει την εκδήλωση. Έχουμε επίσης από την Δήμαρχο την Αγνή την Κουβίτσα, έχουμε τον ειδικό σύμβουλο εδώ πέρα, ο οποίος σαν Δήμος Νιγρήτας στηρίζουν την εκδήλωση. Και από το Δήμο Επίπολης είναι γνώστες και ενδιαφέρονται για αυτή τη σημαία να θα βγάλουν. Περιμένουμε και τον Δήμαρχο σήμερα μαζί μας. Όπως έχουμε επίσης και την εκπρόσωπο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που μας τιμεί σήμερα με την εκδήλωσή της, την εκδήλωσή μας. Πάμε όμως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάμε στο κτίριο, στο ίδιο το οποίο νομίζω μπορεί να βοηθήσει και να βοηθήσει σωστά, δυνατά και με προσόντα, με ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά την περιοχή. Γιατί φέρνει τουρισμό μόνιμο στην ουσία και επενδύει, μάλλον η πόλη επενδύει επάνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ακριβώς. Είναι ο μόνιμος τουρισμός για την περιοχή μας. Κύριε Πρόεδρε. Αυτό να διασταθεί από τα πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται σε μόνιμες. Δεν αντιμετωπίζεται. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το όμορφο μέρος. Όντως είναι όμορφο. Έχω έρθει μεγάλη εβδομάδα τα βράδια και είμαι μια μέρα. Όντως και την ημέρα αξίζει κάποιος να έρχεται να το επισκέπτεται. Είναι και πρωτότυπο να είναι σε μοναστήρι να γίνει. Σε μοναστήρι και τα μοναστήρια στην Ελλάδα πάντα είναι ενσωματωμένα με την κοινωνία. Πιστεύω να έχει αποτελέσματα η ημερίδα και κάθε ημερίδα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προπάντως σε μια δύσκολη περίοδο που λέμε για την Ελλάδα, ας κόψουμε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες.
Γιατί η Ελλάδα χωρίς Έλληνες δεν είναι τίποτε, άρα οι Έλληνες περνάνε δύσκολα. Και ειλικρινά ελπίζω, σήμερα φεύγοντας από εδώ, όσοι είμαστε απεσιόδοξοι, να σκεφτόμαστε θετικά. Και όσοι είμαστε αισιόδοξοι, δηλαδή όλα τα πάνε καλά, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Το Τέισερον έχει να παίξει συγκεκριμένο και μεγάλο ρόλο. Στην περιοχή, τη συγκεκριμένη, Δήμο Σερών, Νομό Σερών, αλλά και τη Βόρειο Ελλάδος. Και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και μπορεί να παίξει συγκεκριμένο και καθοριστικό ρόλο, γιατί αν σκεφτεί κάποιο ότι πριν 2-3 εβδομάδες το Συμβούλιο του ΤΟΗ πήρε την απόφαση να τη μετονομασία και μόνο με τον νομασία, γιατί τα όλα τα υπόλοιπα τα έχει ως πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστήμων όπως είναι και στα άλλα κράτη, σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι θεωρητικό. Είναι εφαρμοσμένων επιστήμων. Δεν κάνει οικονομία γενικά. Κάνει management, κάνει marketing, κάνει χρηματοοικονομικά. Και το συγκεκριμένο μπορεί να δώσει ουσία και προοπτική σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη. Ανάπτυξη για μας δεν είναι μια λέξη από το σταυρόλεξο ή από το σκράμ που παίζουμε. Ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία θέσεων εργασία, δημιουργία εισοδήματος, κατανάλωση συνεπώς αύξηση παραγωγής. Αν δεν έχει αυτή τη λογική η ανάπτυξη, τότε είναι μια λέξη για ένα φυλάδιο προεκλογικό. Το τέσσερα έχει δύο σχολές. 8 τμήματα. Όταν λέμε δύο σχολές, είναι η ΣΔΟ, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. ΣΔΟ και ΣΤΕΛ. Συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων 9, τα 8 αυτοδύναμα. Αριθμός φοιτητών 13.659 και όταν λέμε αυτός ο αριθμός είναι οι ενεργοί φοιτητές, έτσι πως καθορίστηκε με τον νόμο 4.009 της Διαμαντοπούλου, τον E-2, δηλαδή στις 13.600 είναι αυτοί που είναι μέχρι το 6ο έτος, το 10ο εξάμηνο. Αυτοί οι οποίοι ονομάζουμε αιώνες φοιτητές, κάποια στιγμή διαγράφηκαν και ο προηγούμενος υπουργός παιδείας λέει κανένας δεν διαγράφεται αυτό η παγκόσμια πατέντα η ελληνική, δεν συμπεριλαμβάνονται στις 13.600. Πού βρίσκεται το ΤΕΙΚ Ελληνικής Μακεδονίας πλέον Σερών? Σε τρεις χώρους. Ο βασικός προπός γνωρίζετε πάρα πολύ καλά είναι εδώ στις Άρες. Έχει ένα τμήμα στην Κατερίνη και ένα τμήμα στο Κυλκής, κληρονομιά από το Σιόνι Αθηνά. Πρώτο τμήμα πολιτικών, μηχανικών, τεχνολογικής κατεύθυνσης και μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής. Λίγο στο προηγούμενο. Εδώ. Η μηχανική τοπογραφία στις κατευθύνσεις που υπάρχουν είναι τοπογραφίας και γεωπληροφορικής. Η πολιτική μηχανική έχουν δύο κατευθύνσεις, δημοστατική μηχανική καθώς και μηχανική υποδομών. Στη μηχανολογία έχουμε δύο κατευθύνσεις. Ο ενεργειακός και ο κατασκευαστικός τομέας. Το μηχανικής πληροφορικής, δηλαδή τα ΦΕΣΛΟ, τρεις κατευθύνσεις, τα δίκτυα, μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και του λογισμικού. Και τέλος το τέταρτο τμήμα της ΤΕΦ είναι σχεδιασμού και τεχνολογίας ένδυσης που βρίσκεται στο Κυλκής. Η ΣΔΟ έχει τρία τμήματα. Τη λογιστική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, ανακατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων και marketing, καθώς επίσης και το τμήμα εφαρμογισμού που βρίσκεται στην Κατερίνη. Το μεγάλο μας παράπονο και αυτό που οι ανεγκέφαλοι της Αθήνας και πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί για αυτούς η Ελλάδα τελειώνει κάπου εκεί στη Μαλακάσα και αυτό το μικρόβιο το έχουν περάσει και στην περιφέρεια τη δικιά μας η Θεσσαλονίκη, πιστεύουν ότι η Μακεδονία τελειώνει στο Δερβαίνι. Υπήρχε ένα φανταστικό τμήμα, το τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένου, πολύ μοντέρνο, είχε τη μεγαλύτερη αύξηση σε μονάδες και το είχε πει τότε η κυρία Διαμαντοπούλου, και ήρθαν οι σοφοί της Αθήνας κάπου από το Μαρούσι και είπαν δεν χρειάζεται στις Σέρες, κρατάμε ένα μόνο τμήμα σε αυτό το τομέα και το κρατάμε στην Αθήνα. Δηλαδή, μέσα στην κρίση που λένε που περνάει η ελληνική οικογένεια, πρέπει από την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Καβάλα, τις Σέρες, Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, όλοι να πηγαίνουν στο εργάλειο του ΤΕΙ Αθήνας και όχι στο τμήμα το οποίο από ό,τι λέει μέχρι στιγμής ο νόμος το 18 πρέπει να κλείσει από το ΤΕΙ Σερών. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, ειλικρινά μεγάλες προσπάθειες από το ΤΕΙ, έχουμε χτυπήσει όλες τις πόρτες και εδώ θα φανεί από τους θεσμικούς παράγοντες, από τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά περισσότερο από τους προσώπους της Βουλής,
αν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί αυτό το τμήμα παίρνει 150 άτομα το χρόνο, που πάει να πει σε 4 χρόνια που είναι σπουδές, υπάρχουν 600 ενεργοί φοιτητές που υποχρεωτικά βρίσκονται στην πόλη των Σερών. Και είναι ιδιόμορφη μορφή, γιατί είναι οι καλλιτέχνες. Δηλαδή χρειάζεται κάπου μέσα στους μάνατζερς, στους μαρκετές, στους πολιτικούς και κατοικούς, χρειάζεται και μια πινελιά καλλιτεχνική που δίνει μια άλλη πνοή, μια άλλη χρειά και μια άλλη ορατότητα σε ένα ίδιο. Ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα είναι στο μηχανογραφικό, γιατί γίνονται στις σκέψεις και μπορούμε να σας πω, η κυρία Αναγνωστοπούλου πρώτη να αναπληρωθεί υπουργός, παρόμοια τμήματα στην εκλογική της περιφέρειας του Πάτρα θα τα βάλει στο μηχανογραφικό. Να δούμε τι κάνουμε εμείς, γιατί αυτό που πολλές φορές που λέω εγώ στις ΣΕΡΕΣ, ότι όλοι λένε αγαπάω το Τέισερο, ναι, αγαπάω το Τέισερο, αλλά απόδειξε. Σκέτα λόγια, νομίζω κύριε Δήμαρχε και στην τοπική αυτοδιοίκηση και όσοι ασχολούνται με τα κοινά, κουραστήκανε. Κάποια στιγμή χρειάζεται η απόδειξη, η αγάπη να αποδεικνύεται και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι όπως είναι μέσα σε ένα ζευγάρι. Δεν μπορεί να αγαπάει μόνο ένας από τους δυο. Τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα, και εδώ μπορούμε να δούμε ότι που είναι εξειδικευμένο και υποστηρίζει στο μεγαλύτερο μέρος οι συνάδελφοι από το ΤΕΙΣΕΡΟΝ αυτά τα μεταπτυχιακά, καθώς επίσης όπου δεν υπάρχει συνάφεια ή γνώση συγκεκριμένων αντικειμένων, έρχονται καθηγητές και ερευνητές από τη Θεσσαλονίκη ή από άλλα μέρη της Ελλάδος. Μας έρχονται δηλαδή και από την Κρήτη και από την Αθήνα, αλλά σε μεγάλη πλειοψηφία, 70% υποστηρίζονται από τους συναδέλφους του ΤΕΙ. Το τμήμα Μηχανολογίας έχει μεταπτυχιακό ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το τμήμα Πληροφορικής έχει 2 μεταπτυχιακά τηλεπικοινωνίας και εφαρμοσμένη πληροφορική. Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ταφέψεων και Μηχανικών Τοπογραφίας και Πληροφορικής έχει 1 μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας του Καρποδιαστριακού Πανεπιστημίου για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει 3 μεταπτυχιακά, ένα γενικό MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το αγγλόφωνο τμήμα μεταπτυχιακό MBA στο Hospitality Tourism, πάνω τουρισμό και φιλοξενία, καθώς επίσης και δημόσια διοίκηση που στο δεύτερο εξάμεινο είναι μια γενικά δημόσια διοίκηση, έχει μια κατεύθυνση διοίκηση και οργάνωση εκκλησιαστικών μονάδων. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει πάνω στην χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική διοίκηση και χρηματοοικονομικά μεταπτυχιακό, καθώς επίσης και το τμήμα στην Κατερίνα έχει το μεταπτυχιακό πάνω στα λογιστικά στήριξη στην εφοδιαστική διοίκηση. Προτάσεις συνεργασίας. Πού μπορεί να συνεισφέρει σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με άλλους φορείς το ΤΕΙΣΕΡΟ για την ανάπτυξη κοινών προτάσεων, ερευνητικών προτάσεων, καθώς επίσης και στα σημεία τα οποία μπορεί να συνεισφέρει για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Και αυτό το πράγμα το έχει κάνει και το έχει αποδείξει όχι και δυνατότητα, γιατί έχει συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα Interreg, τα οποία τα έχει πάρει σε συνεργασία με το Δήμο, με την παλιά νομαρχία, με το επιμελητήριο, καθώς επίσης και άλλους φορείς, και είναι φιλοξενία ενδιασύστατων εταιριών, δημιουργία κλάδων σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και απορροφή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Να μην τα αναφέρω εδώ, μπορείτε να τα βρείτε και όποιος θέλει μπορούμε να το στείλουμε αυτή την παρουσίαση, αλλά και πολύ περισσότερα. Πρόοδοι τεχνογνωστών ενός τεχνικών περιοχών και συμβουλευτική νέων επιχειρήσεων, δικτύωση επιχειρήσεων, επιχειρηματικές ενισχύσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις. Δημιουργία συνεταιριστικών κλάστερ παραγωγών και την καλύτερη προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα από οικονομίες κλίματος. Ανάπτυξη των τοπικών συστημάτων προφήμων και τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού. Ασχολείται πάρα πολύ το τμήμα το logistics, όπως στην Κατερίνη, και σε πολύ καλή συνεργασία, έλεγχος και πιστοποίηση ψεκαστικών μηχανημάτων μέσω του ταθμού επιχειρήσεων του ΤΕΙ. Το ΤΕΙ σε ό,τι έχει κάνει, ας το πούμε για να καταλάβω, για τα ψεκαστικά, γιατί είναι κοινωνικό οδηγία και εξωτερικά. Και από τη στιγμή που έχει τους μηχανολόγους που προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή το τμήμα μηχανολόγων, εξειδικευμένα άτομα, όχι που δεν έχουν ασχοληθεί με το κλάδο, έχει κάνει σταθμό ελέγχου ψεκαστικών,
γιατί τις δύσκολες στιγμές που περνάμε από το 2009 μέχρι σήμερα, ο τακτικός προϋπολογισμός έχει κοπεί στο κατά 72%, δηλαδή μένουμε με ένα 28%. Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι και καλά κάνουμε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και από όλους χώρους, ώστε να συνεχίσει και για την λειτουργία συντήρηση τότε έχει, αλλά και για την αγορά νέου εξοπλισμού. Από τη στιγμή που δεν δίνει το κράτος, πρέπει κάποια να τα βρούμε. Αν θέλουμε να έχουμε το επίπεδο γνώσης, μόρφωσης και δεξιοτήτων, να προσφέρουμε στους φοιτητές μας, οι οποίοι είναι φοιτητές και έρχονται και περισσότεροι από τις κοντινές περιοχές των Σερών, αλλά και πιο μακριά, να τους προσφέρουμε αυτές τις γνώσεις. Και όχι μόνο το τουριστικό σκέλος που είπε ο Γιώργος, καλά κάνει και το τουριστικό, αλλά μια οικογένεια, αν είναι διατουρίστα, θα τα του στείλει το γιο στις Βαχάμες και όχι στις Σέρες. Είναι μεγάλο πράγμα πέρα από το χιούμορ. Ναι. Όλοι οι φοιτητές μας έχουν και ξαναέρχονται, αυτοί που είναι και από πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη και από πιο μακριά, έχουν τελειώσει, έρχονται ξανά, μας βλέπουν και δεν έρχονται μόνοι, έρχονται με τις οικογένειές τους, έρχονται με τους γονείς, πεθερικά, φίλους, οτιδήποτε. Είναι μια συνεχή πηγή, και ας την εκφράξουν όσο να εκφράξουν, εσόδων για την περιοχή. Όντως, άλλο να κάνεις προμόσιο σε κάποιον που είναι 20-22 και άλλο να κάνεις κάποιον στα 70-75. Στα 70-75 θα σου έρθει ακόμη μια φορά, εντάξει, σε εκείνη την ηλικία όλοι θα θέλουμε ένα γιαούρτι και εκεί είμαστε. Ενώ στα 20-25 και κάτι παραπάνω. Γιατί είναι κάτι. Και το βουπαλίσιο και ο κρέας εδώ της περιοχής ενώ. Μέχρι όμως το κόψει γι' αυτό. Ο γιατρός, όχι κανείς άλλος. Η Τρόικα δεν μπορεί να μας πρότει τίποτα. Σύστημα αστικής διακυβέρνησης. Τα δύο σημεία για να μείνουμε πρώτο και το χρόνο. Αστικό κλάστερ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τώρα δουλεύουμε κάτι με το Κώστα για την επόμενη φορά για το ΦΕΠ. Έργα επιχειρηματικής δικτύωσης. Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για πρόσβαση στην απασχόληση. Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις. Ανάπτυξη ή και βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και εδώ είναι ο δικτυακός στόχος του ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, ΤΕΙ ΣΕΡ ή ΤΕΙ ΣΥΕΡ, Κεντρικής Μακεδονίας. Το τηλέφωνο είναι 49 198 49 239 και 49 168, όποια πληροφόρηση χρειάζεστε, στη διάθεσή σας και στους φορείς και ατομικά σε άτομα τα οποία θέλουν κάτι να ρωτήσουν, που αν είμαστε θέση να απαντήσουμε και να συνεισφέρουμε, σίγουρα θα το κάνουμε. Στο τέλος νομίζω έχει ο Γιώργος τη συζήτηση. Επιθέτει μια παρέμβαση του κ. Πρόεδρου. Μια πρόταση. Μια πρόταση. Η πρόταση μου, κ. Πρόεδρε, έχει να κάνει με την πράξη της ευκαιρίας παρουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Δήμους και περιφέρειες. Το ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, έχουμε ολοκληρώσει το ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, την ψηφοποίηση και την αντιοδότηση των δύο αυτών δικτύων πανελλαδικά, που το έπειρα και στην Προχάστη και την κ. Γιώργα. Είναι ένα έργο το οποίο το κρατώσαμε για τις ευθείες συνεργασίες με το ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, ο κ. Καριώσης και τον κ. Παΐ. Πανελλαδικά είμαστε οι μόνοι που έχουν καταφέρει και έχουν πάρει αντιοδότηση. Αντιοδότηση. Η αρχική μας πρόταση ήταν το ότι ίσως εγώ θα μπορούσε να έχει αναλάβει πανελλαδικά, γιατί έχει μπορούσαν πανελλαδικά ενδιαφέρον συνάδελφοι στην Κρέτη και από τις περιφέρειες να αναλάβουν αυτό το έργο και της ψηφιοποίησης και της αντιοδότησης. Και τώρα μάλιστα με δεδομένο ότι πλέον αυτορατώνεται και η νέα τιμολόγηση του νερού, έτσι, δίκτυα που δεν υπάρχουν άλλες λύσεις νερού ή ψηφιοποίηση, πολύ λυπάμαι ότι το κόστος του νερού, το αδερφικό νερό για την αγροτική οικονομία, και ήδη υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, μιλάμε για αξίες του 75-80% πάνω στις σημερινές τιμές. Έχω την πεποίθηση ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει και το τι έχει ξέρω, αλλά και οι άρχοντες τοπικής αποδείξης και όχι μόνο, γιατί δοκιμάσαν οι ιδιώτες να αποπερατώσουν τέτοιο εργό όπως τέλος το Δήμητρας, αλλά δεν έχει καμία σχέση η δουλειά που δείχνει από τα τελείσμα σε ρόν σαν έργο και ως προς την ψηφοποίηση και ως προς την αντιοδότηση. Και τονίζω πανελλαδικά είναι οι τρεις στο ΕΒΑ από τους 465 που είναι από τη Δήμητρα ως τον Εύρο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και την ελληνοπολογική αντιοδότηση και άλλη θέση νερού και την ψηφοποίηση. Με αποτέλεσμα και η νέα δημοκρατία του Εύρου μας δέσκει εμάς πανέτοιμος να διώξουμε ευθύς αμέσως με έτοιμες προτάσεις, αντιπροτάσεις, πρόσθεσεις.
στους αγώρους. Πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει το δεις, ενώ είναι και μόνο να το δείτε λίγο πιο ζεστά. Δύο πράγματα, το βλέπουμε και ζεστά και με το Παΐ και με το Λάντσο και σε άλλους τομείς. Είμαστε φανατικοί με τις θερματικίδες, από παλιά εδώ και 8 χρόνια είναι και ο κύριος Ιωαννίδης παλιός αντιπρόεδρος και ο Δουλανάς ο κ. Τραματέας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια θερματικίδα και κάναμε πρώτα στο Λιτράκι τώρα για κοινωνικές θερματικίδες, στα κοινωνικά προβλήγηση, αλλά θερματικίδα ώστε υπάρχουν νέοι άνθρωποι, ειλικρινά, παιδιά τα οποία έχουν ιδέες, απλούστατο δεν έχουν τις υποδομές, δεν έχουν τα λεφτά να επενδύσουν για αυτό το πράγμα και θέλουν επίσης να έχουν τα θερματικίδα ώστε να βοηθήσει σύγχρονα πλέον τον ΤΕΙΣΕΝΟ. Και το δεύτερο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, για τα ψυχαστικά και τον έλεγχο. Ένα χρόνο έχουμε την απόφαση, προσπαθούμε, γιατί υπάρχουν διοληψίες σε αυτό το κράτος μας, να μπορεί να κόβει και να δίνει αποδείξεις στο ΤΕΙΣΕΝΟ. Δηλαδή με τον κύριο Λάντσο για τους αισθητήρες υγρασίας στα Καλαμπόκη και στο Σιτάρι, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μαζική παραγωγή, γιατί δεν μπορούσα να το ερχόσασταν εσείς ο καθένας ως αγοραστής και δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απόδειξη. Νομίζω τώρα βρήκαμε ένα παράθυρο. Δηλαδή, προσπαθούμε να βρούμε τα παράθυρα. Εδώ έπρεπε να μας ευνοεί το κράτος σε αυτές τις πρωτοβουλίες κάποιο παράθυρο που μπορούμε να αναψέψουμε. Γιατί ναι, να το κάνουμε και να είναι για όλη την Ελλάδα, αλλά πώς θα το δώσουμε. Ειλικρινά, πώς θα το δώσουμε. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Εδώ είναι υπάρχει πρόθεση. Ναι, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε πλέον επιχειρηματικά ότι το κάναμε εμείς και το δίνουμε σε κάποιους άλλους να το εκμεταλλευτούν. Δεν θα κρατήσουμε. Λουθιακά, το ίδιο έργο. Μην γίνεται κουβέντα, γίνεται το τέλος. Ήταν τα πλάσια χρήματα που τους απαιτούσε από την Αθήνα να δώσετε εμείς τα τέλος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Αν θα μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα στο τέλος, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι την κουβέντα, αυτό μπορεί να μπορέσουν να συμμετέχουν. Δύο πράγματα για το ΤΕΙ. Μιλώντας, μην ξεχνάμε ότι ο νομός μας είναι αγροτικός και μιλούσαμε και μόνο αγροτικά προϊόντα αλλά και κτηνοτροφικά προϊόντα και μιλούσαμε τον κύριο Τσινάδο από Τρικρή και αυτό που θέλει σιγά σιγά να δούμε μήπως μπορέσουμε και πήγουμε πάνω σε κάποια ειδικότητα στα αγροτικά. Δηλαδή, συζητάνε για τεχνολόγους τροφίμων και κάποιες καινούργιες ειδικότητες που ίσως θα πρέπει να μπει στο ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ, ΤΕΙ και την κύριο Μακεδονία Αθηνών. Πλέον σε θέματα αγροτικά. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο σιγά σιγά μπορούμε να συζητήσουμε. Επίσης για θερμοκοιτίδες, δοκιμάσαμε και εμείς, κάναμε το πρόγραμμά μας αυτό που τρέξαμε, έχει να κάνει με θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας. Έχουμε εδώ δύο παιδιά ήδη μαζί μας. Είναι η εταιρεία Cosmo Creed, όπως λέγεται. Το ΤΕΙ το τελειώσατε το δικό μας εδώ, ας ξέρεις. Από αυτή τη δική σας τι. Ναι, σωστό. Και στήσαμε ένα από τα τέσσερα γραφεία, είναι η εταιρεία Cosmo Creed, η οποία βρίσκεται πλέον στα γραφεία μας, στις ΣΕΡΕΣ, θερμομονίας, φτιάξαμε έναν όρφο, το κτίριο το δικό μας, του κέντρου διαφήμισης, θα σας τα δείξω στο τέλος. Ένα δεύτερο όρφο έχει μέσα στεγάζει θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό που ολοκληρώνουμε. Και με χαρά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να στηρίξουμε τις θερμοκοιτίδες με βάση ένα επιστημονικό έτοιμο αποφύγιο. Λοιπόν, κύριε Καρπιτσίλη, σαν Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης που πάντα γνωρίζουμε και σαν Δήμο Σερών, τη διπλή δουλέτα παρακαλούμε μία εισήγηση. Καλημέρα και εμένα. Να σας χαρώ καταρχάς και για την μερίδα αλλά και για το πρόγραμμα και σας χαρώ και εσάς αλλά και τα παιδιά τα οποία τολμούν και επιχειρούν σε μια δύσκολη πραγματικά περίοδο, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και το ζητούμενο, το εξηγείο και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αναφορικά λέμε ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Τράπεζας το σχόλιο το εξής, ότι προσπαθεί με τα λίγα μέσα και λίγους πόρους που διαθέτει να στηρίξει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και έργα τόσο στο σύνολο της Βορείου Ελλάδος, αλλά και ειδικά στην περιφερειακή και όλων των χωρών. Κάποια από τα εργαλεία που διαθέτει το Υπουργείο Μακεδονίας Τράπεζας προς τον τομέα αυτό είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το πρόγραμμα Θησέας. Οι εποπτευόμενοι φορείς, όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καντωνίας, και η συμμετοχή τους σε διακρατικά και διασυνοριακά προγράμματα, όπως αυτά είναι του ΙΔΕΡ. Ένα από τα πράγματα λίγο για το αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο επιχειρήσεις και τις ευρύτερες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ελλάδας μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και εκκίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
τη ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στου περιβαλλοντικού πόρου, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη διαμόρφωση μια νέα εξωστρεφώς εθνική ταυτότητα, την βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και ένταση γνώση και στη μετακίνηση από την αλυσίδα παραγωγή τη αξία για την παραγωγή και ω εκτέλεση των προϊόντων. Αυτό που έχει διαφορετικό και ενώ είχαν αναπτυξιακό νόμο σχέση με τον προηγούμενο, το οποίο δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε νέους επιχειρηματίες και σε εγχειρήματα νεοφυείς επιχειρηματικότητας και νέων ανθρώπων και επιστημών. Εντάξει, τώρα βλέπουμε λίγο ποιοι μπορεί να είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι και από την ευρύτερη περιοχή, ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές, συνεταιρισμοί, κινησέτ, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών. Και αυτά τα λέω γιατί εδώ πέρα η περιοχή, ως εκ το οποίο στον επειδή είναι αγροδιατροφική, έχει αρκετές από αυτές τις κατηγορίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου, οι οποίες και την περιφερειακή ζώτα σχεδόν να γίνουν έως και το 55% ανάλογα από το μέγεθος κάθε επιχείρησης. Ο χρόνος του Τουρκουρίου Μακεδονία Στράκης συμμετέχει στην δημιουργήση του προγράμματος της ΣΕΑ, το οποίο έχει πάρει μια παράταση μέχρι το τέλος 16, κοιτάμε να δούμε τι μπορεί να κάνουμε για το 2017. Οι πόροι είναι λίγοι, είναι περίπου 500.000 για τα οποία πρέπει να βρεθεί στο σύνολο του Βορείου Ελλάδος. Αλλά στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, κοιτάμε μικρά έργα υποδομών, τα οποία πολλές φορές βοηθούν και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής να τα χρηματοδοτήσουμε διευκολύνοντας με ένα πολύ μικρό τρόπο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εποπτευόμενοι φορείς. Δύο είναι εποπτευόμενοι φορείς, οι οποίοι έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την τόνιση της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μία είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία και προϊόντα της περιοχής έχουν την ευκαιρία στο σύνολο και των κρατικών αλλά και των ελληνικών εκθέσεων να προβάλλονται. Αλλά και η ίδια η Έκθεση Θεσσαλονίκης ως φορέα παρέχει τεχνογνωσία στην περιοχή. Είναι μαζί με το Εκμηνητήριο συνεργάζονται και έχουν διαγωνίσει από την νέα μορφή μια τεχνική υποστήριξη της ΕΡΕΞΠΟ, που αφορά την προβολή και πρόθεση των δικών μας πλέον προϊόντων. Έχουμε την Αλεξάνδρεια Ζώνη Κοινοτομίας, ο οποίος είναι ένας φορέας που ιδίως φύλακας και εγκολαστήριο καινοτόμων προσπαθειών νέων επιστημόνων και έχει δυνατότητα να συνεργάζεται με το σύνολο των εκπαιδευτικών εγκλημάτων και των φορέων της Βορείου Ελλάδος. Όπως είπαμε πριν, τα χρήματα είναι λίγα, δυστυχώς. Οπότε και η Υπουργή Μακεδονίας Θράκης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια σειρά από διαγραφικά και διεσυνεργά προγράμματα για να δει σε ευρωπαϊκούς χώρους για να στηρίξει κάποιες δράσεις. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Έχουμε ξεκινήσει και τώρα να διεκδικούμε πόρους από τα υφιστάμενα προγράμματα που έδωσαν την Ιδρύα και Ελλάδα Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρωμανία. Συμμετέχουμε σε προτάσεις περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ. Και η έμφαση την οποία δίνουμε είναι έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, έργα ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονομίας, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την προβολή του πολιτισμού, έργα προστασίας υδάτινων πόρων, έργα για την περιβαλλοντική προστασία του στερημόνων, έργα για την πρόθεση του τουρισμού και έργα για την πρόθεση της επιχειρηματικότητας και ειδικά της νεανικής και καινοτόμης επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, για να δείξω λίγο τα πράγματα τα οποία κάνουμε στην περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, συνεργαζόμαστε με το ΚΕΚ σε μια πρόταση για την πρόθεση της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή και πώς μπορούν να ενισχυθούν οι δράσεις κοινωνικής οικονομίας μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φορέων. Και ένα άλλο, το οποίο συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με το Δήμο Βυσσαλονίκης έχει να κάνει με στρατηγικές για την πρόληψη των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους από τη διάρκεια γεωργικών αποβλήτων και την ενίσχυση και διαχείριση υδάτων στην κλίμακα των λεκανών απορρίων των ποταμών. Κλείνοντας και τους χώρους και την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να πω ότι η επιχειρηματικότητα πλέον είναι ένας τομέας ο οποίος τραβάει και προσελκύει το ενδιαφέρον όλων. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όμως, επειδή είμαστε σε μια περίοδο η οποία δεν υπάρχουν πόροι, είναι να επιδιώξουμε συνέπειες μεταξύ του συνόλου των φορέων μιας περιοχής και να μην κάνουμε αποσπασματικές προσπάθειες. Ως Δήμος Σερών ετοιμάζουμε μια πρόταση, ένα σχέδιο βιώσιμης εστιακής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην περιοχή και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συνεργαζόμαστε και με το Εκμηνητήριο, όσο και με την περιοχή, και με χαρά να συνεργαστούμε και με το ΔΟΚΕΚ της περιφέρειας, για να δούμε όλοι οι φορείς από κοινού πώς μπορούν να σχεδιάσουν και να ενισχύσουν δράσεις που να εκμεταλλευτεί το ανθρώπινο δυναμικό της δικής μας περιφέρειας και πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση των υποθήκων που προσφέρει το ΤΕΙ μας με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην περιοχή και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και καινούργιες επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες τα στρατηγικά πλεονεκτήματα τα δικά μας, που είναι η αγροδιατροφή και ένα εξειδικευμένο κομμάτι τουρισμού. Εγώ θα ήθελα να πω και πάλι να σας συγχαρώ και εσάς και τα παιδιά για τις καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που νομίζω πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καθηγητή. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε.
διαβάσαμε προτάσεις, έχουμε κατεβάσει και την Αφίπολη μαζί. Έχουμε κατεβάσει και την Αφίπολη μαζί, με το Δήμο Αφίπολης, ελπίζω να προχωρήσει. Έχουμε προχωρήσει, κατεβάσει κάποιες προτάσεις με το Δήμο Νέα Ζήχνης για τα σπήλια. Μια πολύ δυνατή επίσης, θα σας πει επίσης. Και επειδή έτσι για να ξεκαθαρίσουμε ότι το κέικ της περιφέρειας και της μακεδονίας είναι ΑΕ της περιφέρειας, η οποία δεν χρηματοδοτείται και δεν έχει στελέχη με την ουσία τους υπαλλήλους, καλό είναι να το προωθούμε και να υποστηρίζουμε δίπλα για να μπορέσει να επιβιώσει στους δύσκολους και θανατούς καιρούς. Λοιπόν, από τον Δήμο στην Τυχή έχουμε τον Γιώργο Καρβούνη, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος και θα μας δώσει μερικές ιδέες όσο για την ανάπτυξη πάνω σε νέες καλλιέργειες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην περιοχή, όπως και θέματα για την ανάπτυξη τουριστικά της περιοχής. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στον Γιώργο για την επιλογή τόσο του θέματος της ημερίδας όσο και του χώρου της εξαγωγής. Να τον ευχαριστήσω και από τη μεριά του Δήμου, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κάποιες από τις σκέψεις μας, τις προθέσεις μας, κάποιες από τις ενέργειές μας πάνω στο ζήτημα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου Συντοχής. Για να σας περιγράψω λίγο την εισήγησή μου, αρχικά θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση κάποιων από τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Συντοχής, τόσο για να τα γνωρίσουν κάποιοι από τους επισκέπτες μας που δεν είναι από την περιοχή, αλλά και για να γίνει μια εισαγωγή στην κύρια εισήγηση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια αναφορά για το πώς και σε ποιο βαθμό ένας πρωτοβάθμιος ΟΤΑ μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής επιρροής του, όσο και αν, όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, όσο ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια από την άσχολη θέση που έχει χάσει και το πραγματικό του νόημα και σε μερικές φορές τίνει να γίνει μέχρι και ανέμπρωτο. Πρέπει λοιπόν όλοι μας από τη μεριά του ο καθένας να μιλάει σε μετά και προσεκτικά. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ στην εισήγηση. Στο τέλος θα παρουσιαστεί μια μικρή ανάλυση για τους δύο βασικούς, κατά τη γνώμη μας, και αλληλεξοαρτώμενους αγωγικούς τομείς της περιοχής μας που μπορούν να βοηθήσουν να βγει από την κρίση και τη συρρήκνωσή της. Την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό. Ή πιο συγκεκριμένα τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό, τα οποία μπορούν να συμπαραστήρουν και τους άλλους τομείς της παραγωγής, την τριτοβάθμια της υπηρεσίας και άλλους παραγωγικούς τομείς. Θα ξεκινήσουμε με μια μικρή παρουσίαση του Δήμου. Ο Δήμος Συντοχής συγκροτήθηκε με βάση το 1852. Έχει 6 δημοτικές ενότητες Κερκίνης, Πετρισσής, Πυροκάστρου και τις πρώην κοινότητες Αγγής, Προαπλαδοχωρίου και Προμαχώνα. Η έδρα βρίσκεται στο Συμπυρόκαστρο. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, καλύπτει όλο το βόρειο, σχεδόν το βόρειο τμήμα του νομού Σερών, συνορεύει και με τη Βουλγαρία και με την Φίνο. Βλέπετε εδώ και να χάρουμε τις δημοτικές ενότητες. Κάποια βασικά στοιχεία του Δήμου. Η έκτασή του είναι περίπου 1.100.000 στρέμματα. Είναι ο πρώτος στην περιφερειακή ενότητα Σερών, ο δεύτερος στην κεντρική Μακεδονία μετά την Κυρκής. Έχει 41 οικισμούς, αυτό δεν μας φανεί κανείς. Έχει πληθυσμό μόνιμο πραγματικό πληθυσμό 22.000 και αργότερα περίπου άτομα, τα οποία αρχίζουν και μειώνονται. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του είναι ότι αυτό δεν νομίζω υπάρχει σε άλλον Δήμο στην Ελλάδα. Το 70% της έκτασής του ανήκει σε υποδοχής προστασίας, Natura, Ramsar, Εθνικό Πάρκο και άλλες μορφές που δεν θέλουν επιφυλακώ. Υπάρχουν σημαντικά δίκτυα σε όλη την έκταση του Δήμου. Υπάρχει Ερναντή Οδός, ΟΣΕ, Οδός Φυσικού Αερίου. Κάποια σημεία ενδιαφέροντος για την περιοχή, τα ξέρετε όλοι, για όσοι το ξέρουν, η λίμνη Κερκίνη, τα οχυρά, η αρχαιολογική μας χώρη, τα μοναστήρια, τα οποία θα ένα κάτι μας φιλοξενούν και σήμερα. Έχει 41 πανέμορφα χωριά, έχει σπήλαια, έχει βουνά, έχει γεωθερμία. Όλα αυτά, αλλά το σημαντικότερο από όλα και αυτό, από όλα αυτά, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κάβλος μας. Αυτό ισχύει για όλο το Σερό, για όλο το νομό Σερό. Είναι ένας εύκολος κάβλος, πλούσιος σε νερά, ένας κάβλος που λόγω και πολιτικών προηγουμένων, αλλά και διαφόρων άλλων παραγόντων, δεν έχει δώσει ακόμα την πραγματική
αξιοποίηση για τους κατοίκους του. Είναι χαρακτηριστικό ότι με το καλύτερο κάδρο σχεδόν της, από τους καλύτερους κάδρους στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι στη θέση του ΑΕΠ. Ερχόμαστε τώρα να δούμε την ανάπτυξη. Πώς προκύπτει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη προκύπτει με την επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα. Η υγιή επιχειρηματικότητα προϋποθέτει ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο κάθε επιχειρηματίας επιχειρεί ανάλογα με το επιχειρηματικό κλίμα μια δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα δεδομένο τόπο. Αυτό διαμορφώνεται είτε από διεθνή συνθήκη, από διεθνές συνθήκες. Αν ρωτήσει ένα ξενοδόχο στην Μυτιλήνη, μπορεί να σας δώσει μια απάντηση. Και από την εθνική κατάσταση. Το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Έρχεται τώρα στη συζήτηση πώς ένα σωτά με τις συρρυκνωμένες δυνατότητες που του έχει δώσει η οικονομική συγκυρία μπορεί να βοηθήσει και να δημορφώσει την κατάσταση. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Η απάντηση είναι ότι ο κάθε ΟΤΑ, αυτό πιστεύουμε και εμείς, μπορεί να βοηθήσει μόνο προς τον επιχειρηματία, τον δημότη επιχειρηματία. Μπορεί να τον υποστηρίξει τόσο δημιουργώντας συνθήκες να σκεφτεί μέσω της πληροφορίας για νέες επιχειρηματικές ιδέες, παράδειγμα αυτό το σημερινό, και μπορεί να τον υποστηρίξει και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει την ιδέα του, αλλά και να τη λειτουργήσει την ιδέα του. Μπορείτε να τον υποστηρίξει τόσο με υποδομές, και όταν εννοούμε υποδομές εννοούμε δρόμους, αρπευτικά δίκτυα, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση την δύσκολη, να τον υποστηρίξει και όταν συνεχίσει να λειτουργεί πάλι, με καθαριότητα για τον τουρισμό, με όλες τις υποδομές και τις εργασίες που παράγει ένα σωτά, αλλά και ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι και με δραστηριότητες για να ζήσει αξιοπρεπώς αυτός και η οικογένειά του στον χώρο που επιχειρεί. Αυτό γίνεται μέσα από σχολεία, παιδικούς σταθμούς, που δύσκολα και αυτά λειτουργούν. Ρωτήστε το δήμαρχο μας, να σας πει πόσο δύσκολα πια γελάει γενικώς δημοκρατίας. Το θέμα είναι όμως τι ανάπτυξη θέλουμε. Αυτό δεν έχουμε όλοι την ίδια απάντηση. Αν ρωτήσετε στην Ιερισσό τι θεωρεί ο καθένας ανάπτυξη, θα έχετε ας πούμε διαφορετικές απαντήσεις. Εμείς εδώ στην περιοχή μας νομίζω ότι έχει παγιωθεί ότι θέλουμε ουσιαστικά την αηφόρο ανάπτυξη. Είναι μονόδρομος και το πιστεύουν όλοι. Τι θεωρείται αηφόρος ανάπτυξη. Αηφόρος ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, έτσι είναι ο όρος σύμφωνα με το ΒΠΕΦ, την Υπηρεσία Πληρώματος του ΟΗΕ, στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των συστημάτων, δηλαδή πόσο μπορεί να αντέξει ένα οικοσύστημα και ένας τόπος την ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές δράσεις. Αυτό μπορεί να στηριχθεί προστατεύοντας το περιβάλλον, παράγοντας οικονομικούς πόρους και έχοντας και σαν σκέψη πάντα την κοινωνία και να διανεμηθεί όπως αυτός ο παραγόμενος πλούτος, αλλά και μέσα από να δημιουργούν και πολιτιστικές δράσεις και κοινωνικές δράσεις. Δεν είναι μόνο ο οικονομικός παράγοντας το ζητούμενο. Πιστεύω ότι για να προχωρήσει ο τόπος μας, το βασικό είναι η αγροτική παραγωγή μαζί με τον διατροφικό τομέα, θα μπορούσα να το πω, η τυποποίηση, η κτηνοτροφία και η αγροτική παραγωγή να συνδεθεί με τον τουρισμό στις ίδιες μορφές του. Αυτό θα συμπαρασύρει και τις άλλες παραγωγικές δράσεις μαζί και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στο Δήμο μας υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Στον αγροδιατροφικό τομέα, θα το διαβάσω λίγο. Πρέπει μακροπρόθεσμα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο. Πρέπει να χαραχτεί μια στρατηγική συνέργειας, σύνδεση του τουρισμού και της γεωργίας, κάνοντας χρήση της διαφοροποίησης των προϊόντων μας και της ποιοτικής διαφοροποίησης των προϊόντων μας και των υπηρεσιών στη βάση κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Αρχικά πρέπει να βρούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας. Να τα γνωρίσουμε, γιατί όλοι λέμε για κάτι, αλλά πραγματικά πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας. Ποια τοπικά προϊόντα μας μπορεί να έχουν μια υπεραξία. Ποιες είναι κάποιες τοπικές φυλές από την
υπάρχουν εκτός τα βουβάλια, που όλοι χρησιμοποιούν τα βουβάλια, υπάρχει ας πούμε το πρόβατο σερών, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν, οι τοπικές φυλές, υπάρχουν τοπικές ποικιλίες για κάποια αγροτικά προϊόντα. Και να δούμε και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα προϊόντα ευρύτερη ζήτηση. Δεν καταναλώνουμε όλοι που πάλι, αλλά το χοιρινό που καταναλώνουμε μπορούμε να του δώσουμε να δώσουμε στον καταναλωτή ένα κίνητρο για να καταναλώνει π.χ. χοιρινό το Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, ας πούμε. Για να, ο άλλος που θα ακούσει στην Αθήνα να πει ότι είναι από μια προστατευόμενη περιοχή. Δεν είναι, είναι μέσα από το Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, που υπάρχουν κάποιες προστατευόμενες συνθήκες. Το επόμενο στάδιο είναι, αφού αναγνωρίσουμε όλα τα προϊόντα μας, είναι πώς θα εξασφαλίσουμε τα προϊόντα μας. Να έχουμε μια ποσοτική παροχή συγκεκριμένη και να έχει κάποια συγκεκριμένη ποιότητα. Μπορεί να λέμε ότι είναι ποιοτικά τα προϊόντα μας, αλλά αυτός που θα τα αγοράσει πρέπει να είναι και σίγουρος ότι είναι ποιοτικό. Αυτό θα γίνει μέσω από κάποιες πιστοποιήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές και στην τυποποίηση και στην παραγωγή. Πρέπει να δούμε ποιες καλλιέργειες, νέες ή παλιότερες ή υφιστάμενες ή αυτές που δεν ξέρουμε ακόμα, μπορούν στο δικό μας μέρος να παράγουν. Να δούμε μια σύγχρονη τυποποίηση που είναι πολύ βασικό.